Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Για αυτή τη χώρα μιλάμε ρε συντραπεζικέ. Και μην ξεχνάς ότι ο υπεύθυνος του Νουρουάν έχει φάει 10 χρόνια φυλακή και είναι έξω μέχρι να εκδικαστεί έφεση. Και χαθήκανε και κάτι μάρτυρες και κάτι εισαγγελείς φύγαν στην Αμερική και άλλα πολλά. Εντάξει, λίγοι μάρτυρες, 9 μάρτυρες χαθήκανε. Πολλές συμπτώσεις μαζί, δεν γίνεται. Και από την Τουρκία και από την Ολλανδία και από την Ελλάδα χαθήκανε μερικοί μάρτυρες. Τι να κάνουμε, το Νουρουάν ήταν μια international περίπτωση. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την ιστορία για τη 17 Νοέμβρη, η οποία ήταν μια οργάνωση που λειτουργήσε για 27 χρόνια στην Ελλάδα, από το 1975 μέχρι το 2002. 15 ανεκπαίδευτοι, πολλοί από αυτούς χαμηλής νοημοσύνης, κάνουν δολοφονίες στην Ελλάδα με λεπτομέρεια δευτερολέπτου, κάνανε ληστείες στην Ελλάδα χωρίς υπηρεσίες ασφαλείας να μπορούν να εντοπίσουν ένα ίχνος τους. Πριν ξεκινήσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, να βάλω ένα ακόμα θέλω. Πριν ξεκινήσω θέλω να πω ότι δεν υιοθετώ κάτι από όλες αυτές τις απόψεις, γιατί έχουμε και το θέμα με το ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο σίγουρα περιμένει στη γωνία να μας δείξει κανένα πρόστιμο. Και... Όταν τελειώσω θα πω στους ακροατές τις πηγές που μπορούν να προσφύγουν για να βρούνε αυτά που λέμε σήμερα. Α, υπάρχουν, δηλαδή έχουν δημοσιευθεί αυτά όλα που λες. Σε τρία βιβλία. Είναι βιβλία, δεν είναι στο ίντερνετ. Μπράβο, είναι από βιβλία λοιπόν όσα λες, υπάρχουν ήδη, έχουν δημοσιευθεί. Ό,τι βγαίνω και λέω, δεν μπορεί πολλοί να μην μπορούν να διασταυρώσουν μέσω από το ίντερνετ, γιατί δεν υπάρχουν στο ίντερνετ. Ωραία, εντάξει, εφόσον έχουμε πηγές, είμαστε καλυμμένοι, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Ναι, μα συγγνώμη, εγώ τα έχω δημοσιεύσει και στο site μου. Μπράβο. Έτσι, άμα ήταν επειδή γράφω από βιβλία, και επειδή καμιά φορά πιστεύω ότι θα με μαζέψουνε, γιατί είναι λίγο περίεργα, θα πρέπει να έχω και τις πηγές. Σωστό. Να σε πω λίγο κάτι. Η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν πολιτικής τρομοκρατίας? Όχι, ήταν μια ιατρική της CIA. Θα σου πω τώρα. Ο Γιάννης Κουλαρίκης, υπουργός του ΠΑΣΟΚ, από το 1981 μέχρι το 1985, υπουργός δημόσιας τάξης, δηλαδή ο πιο έγκυρος που μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ασφαλείας της Ελλάδας, το 1999 δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και λέει: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει τους κόλπους της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα από την ΑΕΠ και την αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Τι λέει ο Σκουλαρίκης? CIA, ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και 17 Νοέμβρη ήταν μια ευθεία γραμμή που είχαν σχέση μεταξύ τους. Ο Σύφης Βαλιράκης, που ήταν επίσης υφυπουργός δημόσιας τάξης, δηλώνει στις 13/11 του 2001, ο Βαλιράκης έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο με μυστηριώδη τρόπο και ακόμη οι δολοφόνοι του δεν έχουν βρεθεί. Έτσι, πέθανε το Γενάρη του 2021. Ναι. Υποθετικά. Από τι είπαν ότι πέθανε? Κοίτα, έπεσε από τη βάρκα του και πνίγηκε και ο ιατροδικαστής, ο πρώτος του δημοσίου, του λιμενικού, είπε ότι χτύπησε στη βάρκα του. Η οικογένεια όμως έβαλε ένα δεύτερο εμπειρογνώμονα που είπε ότι ο Βαλιράκης είναι αδύνατο να χτύπησε στη βάρκα του και να πέθανε. Έχουμε δύο εμπειρογνώμονες που έχουν εντελώς αντίθετες απόψεις. Το λιμενικό την είχε κλείσει στην υπόθεση, την είχε βάλει στο αρχείο και αναγκάστηκε με την πίεση της οικογένειας να την ξανανοίξει, αφού παραδέχτηκε ότι ο Βαλιράκης έπεσε θύμα δολοφονίας και όχι, όπως έλεγε ο πρώτος ιατροδικαστής, θύμα ατυχήματος. Πάμε τώρα. Ο Βαλιράκης λοιπόν το 2001, 13/11, δηλώνει: «Είναι σαφές πως οι ΗΠΑ αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής τις δεκαετίες 1960-1970 στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ,
είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Εδώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί με το δικό μου μυαλό τώρα. Εφόσον όμως, από ό,τι λες, διαχειριζόταν η CIA τη 17 Νοέμβρη, γιατί σκοτώσανε τον σταθμάρχη της CIA? Και είχαμε και άλλους Αμερικανούς τους οποίους σκότωσαν. Θα τα πούμε. Δηλαδή οι περισσότεροι από τα 23 θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικανοί. Τέσσερα θύματα ήταν, όλοι με απόρριτα προγράμματα κίνησης. Πώς αυτοί μειωμένης ευφυΐας άνθρωποι ανεκπαίδευτοι ήξεραν τα προγράμματά τους? Το πρόγραμμα του Richard Wells ήταν απόρριτο. Αυτός είναι ο σταθμάρχης της CIA. Ναι. Τον οποίο δολοφόνησαν, ναι, πάμε. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Ωραία. Το 1970 ο ανώτερος πράκτορος της NSA και εκτελεστικός της CIA αλλά και στέλεχος της ΤΟΑΣΠΕ2, σύνδεσμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Βατικανού κατεβαίνει στο Παρίσι. Το όνομά του Μάικ Λεντίν. Ο Μάικ Λεντίν αργότερα θα γίνει σύμβουλος επί της τρομοκρατίας του Προέδρου Κλίντον. Ο Κλίντον δύο μέρες πριν συλλάβουν τον Γιωτόπουλο στους Λειψούς του είχε στείλει ένα απεσταλμένο και μίλησε μαζί του. Πρέπει να ξέρεις ότι ο Κλίντον έχει ελληνική καταγωγή. Το 1818 που ιδρύθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής ένας από τους ιδρυτές τους λεγόταν Μιχάλης Κλίντον. Συνεχίζουμε λοιπόν, κατεβαίνει ο Λεντίν στο Παρίσι, γιατί το Παρίσι? Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Και σε συνεργασία με γαλλικές και ιταλικές μυστικές υπηρεσίες δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή τρομοκρατική οργάνωση, τη RIG. Η RIG ήταν η μητρική της ιατρικής της 17 Νοέμβρη. Σε όλες τις χώρες φυτέψανε τρομοκρατικές οργανώσεις και στην Ιταλία, την Κλάντιο, φυτέψανε παντού, έτσι. Ο Μάικ Λεντίν συνεργάζεται με τον πολυπράκτορα Φραντζέσκο Πιασέντζα, που είναι μέλος της ΤΟΑΣΠΕ2 του Βατικανού, Propaganda Due είναι η ΤΟΑΣΠΕ2, είναι πράκτορας των Ιταλικών, των Γαλλικών και των Μυστικών Υπηρεσιών και ελέγχεται από τις Ιταλικές Μυστικές Υπηρεσίες. Στην ουσία ήταν οι δύο που δημιουργήσαν τη 17 Νοέμβρη. Ο Λεντίν, η απόφαση για, για να Περίμενε. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος... Θα ακούσεις τώρα, περίμενε. Α, ωραία, γιατί τα έχω αλλιώς στο μυαλό μου, γι' αυτό περίμενε, πάμε. Τα έχεις διαφορετικά. Ο Λεντίν και ο Πιασέντζα είχαν στη διάθεσή τους ένα σχεδιασμό του Χένρι Κίσιγκερ για μια οργάνωση αποσταθεροποίησης και τρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Την απόφαση αυτή ο Κίσιγκερ, ενώ ο Λεντίν είχε κατέβει το 70 στο Παρίσι, ο Κίσιγκερ την πήρε το 75 στις αρχές. Όλο το 75 στείλανε το 17 Νοέμβρη. Ο στρατιωτικός σχεδιασμός ανήκει στον πρώην αρχιστράτηγο του ΝΑΤΟ και συνεργάτη του Κίσιγκερ Αλεξάντερ Χέικ, ο οποίος έγινε μετά Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το σχέδιο είχε την έγκριση της NSA, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που είναι η ισχυρότερη οργάνωση στον πλανήτη, και της CIA. Πρόσεξε. Τότε λοιπόν κατεβήκανε αυτοί στο Παρίσι. Ο Γιωτόπουλος εμφανίστηκε αργότερα, όταν ήρθε στην Ελλάδα σαν αρχηγός. Ο Γιωτόπουλος ζούσε τότε στο Παρίσι. Είχε κατέβει, είχε φύγει την εποχή, τη δεκαετία του 60, ναι, και ζούσε στο Παρίσι. Στο ίδιο διαμέρισμα με τον Θόδωρο Πάγκαλο. Έτσι. Ο πατέρας του Γιωτόπουλου ήταν ο Δημήτρης Γιωτόπουλος, που ήταν γραμματέας του Λέοντα Τρότσκι, του κανονικού Τρότσκι που πήρε μέρος στην Επανάσταση μαζί με τον Λένι. Για ένα διάστημα μικρό, μετά έφυγε από γραμματέας του Τρότσκι και ξαφνικά, ενώ ήταν τροτσκιστής, ο πατέρας του Γιωτόπουλου, ο Δημήτρης Γιωτόπουλος, άλλαξε ρότα και έγινε νεοφιλελεύθερος. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν στέλεχος του τροτσκιστικού κινήματος. Ναι, ο Γιωτόπουλος
Παρίσι ήταν μέλος μιας οργάνωσης που λεγόταν 29 Μάη, που την είχαν συγκροτήσει οπαδοί που είχαν αποκοπεί από το ΚΚ, το δικό μας. Ναι. Και ο Γιωτόπουλος και ο Πάγκαλος ήταν μέλη του ΚΚ. Ο Πάγκαλος έχει διαγράψει το Γιωτόπουλο από το ΚΚ. Έχει δώσει ολόκληρη συνέντευξη. Μαρξιστής μέχρι το κόκαλο, να φανταστώ. Ναι. Και ενώ το Γιωτόπουλο τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, γιατί είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, φεύγει και πάει στην Κούβα με μια ομάδα συντρόφων του και εκπαιδεύεται στα όπλα και στο Αντάρτικο πόλεον. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αφού τον Γιωτόπουλο τον παρακολουθούσαν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, πώς οι Κουβάνοι δεχτήκαν να τον εκπαιδεύσουν? Δεν ξέρω, πήγε όμως... Μην ρωτάς, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, πήγε όμως κανονικά και εκπαιδεύτηκε στον Ανταρτοπόλεμο εκεί. Ναι, ωραία. Πήγε εκεί. Γύρισε λοιπόν εδώ, μετά στην Ελλάδα, σαν Μισελ Οικονόμου την ίδια μέρα που ήρθε ο Καραμαλής. Ναι. Το 1974, ήρθε ακριβώς την ίδια μέρα. Ο Καραμαλής πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, το βράδυ, ένα βράδυ πριν, είχε φάει με τον πράκτορα το Φραντζέσκο Πιασέντσα, που είπαμε ότι είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΡΙΓ. Ο Καραμαλής πριν έρθει στην Ελλάδα, ήρθε στις 24 Ιουλίου, έτσι. Ναι. Τον είχανε οι Αμερικάνοι στο νοσοκομείο Memorial, που το 40% ανήκει στη CIA, και του κάνανε εξετάσεις για να δουν αν είναι υγιής και θα ακολουθούσε τις εντολές που του είχαν δώσει. Το ίδιο έκανε 20 μέρες μετά και ο Ανδρέας Παπαντρέου, πήγε και αυτό στο Memorial, τον εξετάσαν οι Αμερικάνοι και μετά του στείλανε, αφού ρωτήσανε πρώτα τον αδελφό Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει κάνει μια ομιλία το 13 στο ΡΕΞ, εδώ δημιούργησε μια οργάνωση στην Ίσκρα. Ίσκρα σημαίνει σπίθα στα ρώσικα και ήταν μια εφημερίδα που έβγαζε ο Λένιν. Και έχει πει ότι εγώ πριν έρθω στην Ελλάδα, με κάλεσαν οι Αμερικάνοι και με ρωτήσανε, το έχει ομολογήσει ο ίδιος, το 13 στο ΡΕΞ. Ναι. Εάν εγκρίνω να έρθει ο Καραμαλής στην Ελλάδα να αναλάβει την κυβέρνηση. Με τι ιδιότητα τον ρωτήσαν το Θεοδωράκη? Του μουσικοσυνθέτη? Είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Στην Ελλάδα όλοι έχουν και μια άποψη, δεν είναι? Θα ρωτήσουμε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε θέμα. Ο Γιωτόπουλος λοιπόν εμφανίζεται στην Ελλάδα το 1974 τον Ιούλιο, σαν Μισελ Οικονόμου. Στις αρχές του 1975... Μιχάλης δηλαδή, το Μισελ Μιχάλης, να φανταστώ. Ναι. Τον έχει ήδη στρατολογήσει η CIA και στις αρχές του 1975 πηγαίνει στα Εξάρχεια, στις αρχές του 1974, στο τέλος, ήρθε τον Ιούλιο του 1974, στις αρχές του 1975, καλά λέω, πάει στα Εξάρχεια και αρχίζει και στρατολογεί κόσμο για την 17 Νοέμβρη. Εκεί βρίσκει τον Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας εκείνη την εποχή ανήκε στη νεολαία του Πασόκ, στο μαθητικό τμήμα της νεολαίας του Πασόκ. Ο Κουφοντίνας είχε πάρει μέρος στις διαδηλώσεις που κάνανε οι κάτοικοι των Σπατών εδώ στην Αθήνα εναντίον του αεροδρομίου των Σπατών. Τον είχε συλλάβει η ασφάλεια, η ελληνική, και τον είχε υποπαρακολούθηση. Πώς ο Κουφοντίνας, που τον είχε υποπαρακολούθηση η ελληνική ασφάλεια, εμφανίστηκε να κάνει 11 δολοφονίες? Σοβαρή ασφάλεια. Πάμε παρακάτω. Είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή γιατί την Κύπ την είδησε το 1953 η CIA και μέχρι το 1964 τους μισθούς των πρακτόρων της ΑΕΠ τους πλήρωνε η CIA. Εκεί λοιπόν μαζί με τον Κουφοντίνα και με τη βοήθεια του Γιάννη Σερίβη αρχίζουν και στρατολογούν το προσωπικό της 17 Νοέμβρη. Οι αυτοί που στρατολογήσανε, μερικοί, δεν ήτανε ιδιαίτερης ευφυΐας. Έτσι, ήταν αδύνατο να κάνουν δολοφονίες πρακτόρων, εκπαιδευμένων, με απόρριτα προγράμματα. Και η 17 Νοέμβρη έκανε στους
23 δολοφονίες και πολλές ληστείες. Από τις ληστείες μαζέψανε περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές, τότε είχαμε δραχμές. Στη δίκη που έγινε, η οποία ήταν μια παροδία δίκης και όλοι παίξανε κάποιο ρόλο σε αυτή τη δίκη, θα καταλάβεις την πορεία τι ρόλο παίξανε, δεν αναζητήθηκαν ποτέ τα κεφάλαια της 17 Νοέμβρη. Δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν εμφανίστηκε ένας μάρτυρας ποτέ. Και παρόλο που όπως θα καταλάβεις από τη διήγηση πιο κάτω υπήρχαν και γυναίκες μέσα στη 17 Νοέμβρη, ούτε μία γυναίκα δεν κάθεσε στο εδόλιο του κατηγορουμένου στη δίκη της. Πάμε λοιπόν στο Ρίτσαρντ Γουέλς. Ο Ρίτσαρντ Γουέλς δεν ήταν ένας απλός πράκτορας. Ήταν ένας πράκτορας εκτελεστικός της CIA που είχε πάρει μέρος σε δολοφονίες, έτσι, ο οποίος είχε έρθει 6 μήνες πριν, δεν είχε παρελθόν, όταν τον εκτελέσανε τα Χριστούγεννα παραμονές 23 Δεκεμβρίου του 1975, ναι. Τότε ο Κουφοντίνας ήταν 17 χρονών, είχε γεννηθεί το 58 ο Κουφοντίνας. Ήταν αδύνατο να ήταν μέσα στους εκτελεστές. Δεν είχε στρατολογηθεί ακόμη και από την ΕΕΠ. Στρατολογήθηκε από την ΕΕΠ περίπου το 1983. Και θα δεις πόσες μαρτυρίες πρακτόρων της ΕΕΠ υπάρχουν για τον Κουφοντίνα. Και μία πράκτορας έχει καταθέσει στις δίκες της 17 Νοέμβρη ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Επίσημη, υπογεγραμμένη κατάθεση, πράκτορα της ΕΕΠ. Πάμε λοιπόν. Ο Ρίτσαρντ Γουέλς λοιπόν είχε έρθει 6 μήνες πριν και είχε εγκατασταθεί στη Βασιλής Φρυδερίκης 5, που είναι το σπίτι των σταθμαρχών της CIA στην Αθήνα. Αντικατέστησε το Stacy Halls, ο οποίος είχε παίξει ρόλο στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Ρίτσαρντ Γουέλς λοιπόν στις 19 Αυγούστου του 1974 και ενώ είχε γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο, κατέβηκε στην Κύπρο και στις 19 Αυγούστου του 1974 και δολοφόνησε με μια ομάδα δολοφόνων το Ρότζερ Ντέιβες, που ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, και την Αντουανέτ Βαρνάβα, μια Κύπρια η οποία ήταν υπεύθυνη για το κρυπτογραφικό της Αμερικάνικης Πρεσβείας της Κύπρου. Απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Κύπρο χτιζόταν ένα κτίριο, ήταν ακόμη για πει, και εκεί εγκαταστάθηκε ο Ρίτσαρντ Γουέλς με τους δολοφόνους και δολοφόνησε και τον πρέσβη και την υπεύθυνη του κρυπτογραφικού. Το Ρίτσαρντ Γουέλς τον καθαρίσανε, γιατί εκείνη την εποχή η CIA έκανε καθαρίσεις. Πίστευε λοιπόν ότι ο Ρίτσαρντ Γουέλς ήταν διπλός πράκτορας. Εκείνη την εποχή του 1975, τα Χριστούγεννα που πέθανε 23 Δεκεμβρίου του 1975, πιστεύανε ότι ήταν διπλός πράκτορας. Ωραία, ας αφήσουμε. Γιατί έχει γίνει στην Αμερικάνικη Γερουσία, έχει συσταθεί ολόκληρη επιτροπή και θα σου πω ποιους η Γερουσία κατονόμασε σαν δολοφόνος του Ρίτσαρντ Γουέλς. Το σπίτι του Ρίτσαρντ Γουέλς ήταν από τα πιο φυλασσόμενα σπίτια στην Αθήνα. Όσοι μένουν δίπλα, δεξιά-αριστερά, ήταν όλοι ελεγχόμενοι. Μύγα πετάει και ξέρουνε ότι πέταξε μύγα. Από πού ήρθε? Πώς ήξερε η 17 Νοέμβρη το πρόγραμμά του, αν δεν είχε επαφές με τις υπηρεσίες ασφαλείας? Κοίτα, ήταν απόρριτο το πρόγραμμα. Καταλαβαίνω τι λες, ότι ήταν μαζί, ήταν στημένο το κόλπο, αλλά θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να πάμε λίγο στη 17 Νοέμβρη. Ναι. Αρχικά θέλω να μου πεις την άποψή σου για όλο αυτό που έχει κάνει, ποιος τους έβαλε, είπαμε, και πώς κύλησε η ιστορία. Κοίτα, η 17 Νοέμβρη ήταν μια θυγατρική της CIA. Η CIA είναι μια θυγατρική των πολυεθνικών, όπως είναι και η μαφία. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Το ΝΑΤΟ είναι η αστυνομία των πολυεθνικών. Έτσι, όπου κινδυνεύουν
τα συμφέροντα των πολυεθνικών, πάει τον άλλο και καθαρίζει. Όταν ο Καντάφη στη Λιβύη ήθελε να τυπώσει λιβικό δολάριο και να το συνδέσει με το πετρέλαιο το λιβικό, πήγε τον ΝΑΤΟ και τους έκανε λίμπα και τον καθάρισε. Είναι θυγατρική των πολυεθνικών η CIA, όπως και η μαφία. Το Βατικανό έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τη μαφία. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει μια θέαση το τι ακριβώς γίνεται. Πρόσεξε. Επειδή λοιπόν ήταν ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα στους κόλπους της CIA, η Αμερικάνικη γερουσία θορυβήθηκε και δημιούργησε μια επιτροπή που ερεύνησε τη δολοφονία και βγάλανε το συμπέρασμα ότι τον είχαν σκοτώσει ο Φίλιπ Πέιτζι και ο Μόρτον Χάλπεριν, οι οποίοι μυστικοί πράκτορες της CIA και δολοφόνοι, οι οποίοι ήταν και συνεργάτες της 17 Νοέμβρη, είχαν έρθει από το εξωτερικό και τον είχαν δολοφονήσει. Έτσι, τον είχαν δολοφονήσει. Πολλές δολοφονίες από αυτές που έχουν γίνει έχουν έρθει άνθρωποι από το εξωτερικό και τις έχουν κάνει και μετά έχουν φύγει. Με κάλυψη. Εάν η 17 Νοέμβρη δεν είχε κάλυψη, 27 χρόνια παίζουν ποια οργάνωση μπορεί να κάνει 23 δολοφονίες και ένα σωρό ληστείες και να μην αφήσει το παραμικρό ίχνος. Πες μου μια οργάνωση που μπορεί να τις κάνει στον κόσμο. Και η CIA η ίδια να τις έκανε, που τις έκανε, γιατί συνήθως εργόντουσαν πράκτορες απ' έξω και εκτελούσαν και φεύγανε μετά. Αλλά επειδή η CIA έχει δημιουργήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδας και μέχρι σήμερα τις ελέγχει, πρέπει να ξέρεις ότι στην Αθήνα ή στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει το πιο πολυπληθές πλήθος πρακτόρων της CIA σε όλη την Ευρώπη. Έχουν παρουσία παντού. Στη Σούδα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, στα ελληνικά πανεπιστήμια που ψάχνουν να βρουν φοιτητές για να δημιουργήσουν το επόμενο πολιτικό προσωπικό, γιατί η CIA ελέγχει τα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Από το 50 χρηματοδότησε την αναδημιουργία του MIT, του MIT. Και από τότε ελέγχει και ψάχνουν τα αμερικάνικα πανεπιστήμια τους ξένους φοιτητές για να τους στρατολογήσουν που πρόκειται να παίξουν ρόλο στη χώρα από την οποία έρχονται. Μη σου πω πόσοι Έλληνες έχουν φοιτήσει σε τέτοια πανεπιστήμια. Πάμε λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώς έγινε η δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς. Γιατί ήταν ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, έκανε ξεκαθάρισμα η CIA, έστειλε δύο πράκτορες, τον Φίλιπ Πέιτζι και τον Μόρτον Χάλπεριν, που αργότερα ήταν σύμβουλος του Μπους και δολοφονήσανε τον, έτσι λέει η Αμερικάνικη Γερουσία. Το απόρρισμα της Αμερικάνικης Γερουσίας ποτέ δεν εμφανίστηκε στη δίκη. Πάμε, συνεχίζουμε. Η δεύτερη μεγάλη δολοφονία που έχει σχέση με τα ξωριχεία της Χαλκιδικής είναι η δολοφονία του Αθανασιάδη Ποδοσάκη. Ο Ποδοσάκης ήρθε το 22 από τη Μικρά Ασία με την καταστροφή, πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα και αγόρασε την περιοχή εκεί πάνω που είναι σήμερα τα ξωριχεία. Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ήταν ο κληρονόμος του πρόδρομου Ποδοσάκη. Ωραία. Έλληνας βιομήχανος. Ήταν σύμβουλος και διευθυντής της Πυρκάλ και της ανώνυμης εταιρείας χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Ο Ποδοσάκης, εκεί στη Χαλκιδική, ο πρόδρομος, ο πρώτος που ήρθε, είχε αγοράσει αυτά την έκταση που είναι τώρα στις Σκουριές με δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Επειδή έβγαζε νικέλιο πολύ, φόρτωνε μετάλλευμα και χώμα σε ένα καράβι που περίμενε έξω από το Άγιο Όρος, πήγαινε στην Αγγλία, οι Άγγλοι καθαρίζανε το νικέλιο και κρατάγανε το χρυσό σαν αμοιβή και επιστρέφανε στην Ελλάδα καθαρό νικέλιο. Όταν πέθανε ο Ποδοσάκης, ανέλαβε σαν κληρονόμος του ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Ποδοσάκης, ο οποίος ήταν γιος της αδερφής του Ποδοσάκη. Ωραία. Η δολοφονία του Ποδοσάκη έγινε το πρωί στις 1 Μαΐου του 1988. Το αυτοκίνητό του ήταν ακινητοποιημένο. Σε ένα φωτεινό σηματοδότης Κηφισίας,
Όταν τον πλησίασε μια μηχανή με δύο άντρες, του ρίξανε πέντε σφαίρες και τον σκοτώσανε. Ο λόγος που δολοφονήθηκε ο Αθανασιάδης Μποδοσάκης είναι για να περάσουν τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής σε ξένες πολυεθνικές. Πρόσεξε, καταρχάς το δολοφονήθηκε το 1988. Το 1992, τέσσερα χρόνια μετά, αρχίσαν και ερχόντουσαν οι διάφορες πολυεθνικές και διεκδικούσαν τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής. Πρώτη ήρθε η TVX Gold, την οποία απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μετά ήρθε η European Gold, που και αυτή τον απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα σου πω γιατί τις απέρριψε. Γιατί εκεί πάνω οι εταιρείες χρησιμοποιούν για να βγάζουν το χρυσό τη μέθοδο Franking. Ρίχνουν χημικά στον υδροφόρο ορίζοντα, διαλύουν τα πετρώματα και εμφανίζονται οι φλέβες χρυσού. Όταν τελειώνει μία φλέβα του χρυσού, παίρνουν άδεια για να πάνε στην επόμενη φλέβα και φυσικά το ελληνικό δημόσιο στον οποίο ανήκουν αυτές οι εκτάσεις δεν τους αρνείται ποτέ. Γιατί απλώς η Eldorado Gold έχει μετόχους 55% αμερικάνικες τράπεζες. Το 2003, έστερα από δύο απορρίψεις, το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε την έκταση στην ελληνική χρυσός ΑΕ με βασικό μέτοχο την εταιρεία Άκτων Συμφερόντων Μπόμπολα. Αμέσως μετά η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός παραχωρεί το 95% των μετοχών στην Eldorado Gold που είναι τώρα. Έτσι. Τυχαίο. Η Eldorado Gold έχει έδρα του Καναδά και οι τρεις εταιρείες που ήρθανε είχαν έδρα τον Καναδά. Θα σου πω γιατί. Οι μητρικές πολυεθνικές είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι θυγατρικές πολυεθνικές των μητρικών είναι στον Καναδά. Όταν οι πολυεθνικές θέλουν να κάνουν μια διείσδυση σε μια αγορά και να κατακτήσουν την αγορά, πρώτα πάει η μητρική. Αφού μπαίνει μέσα και που δίνει ένα προϊόν, ας πούμε αυτοκίνητα, σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, και αφού εδραιωθεί η θέση της θυγατρικής μέσα σε μια αγορά, την ελληνική, την ιταλική, ναι. Μετά αμέσως μπαίνει η μητρική και αναλαμβάνει την επόμενη ιστορία. Δες, Δημήτρη, εγώ έχω τώρα δύο οπτικές γωνίες. Είναι η δική σου η οπτική γωνία που λες όλα αυτά που λες. Θα σου πω τα βιβλία στο τέλος. Ναι, θα μου τα πεις τα βιβλία. Δεν είναι δική μου η οπτική γωνία, όχι, είναι όχι. Των συγγραφέων. Ναι, είναι, μπορεί να είναι και η αλήθεια. Δεν αμφισβήτησα κάτι. Άλλο θέλω να σου πω. Η άλλη οπτική γωνία λέει, η δική τους οπτική γωνία, ότι αυτή η οργάνωση ήταν μια οργάνωση πολιτικής τρομοκρατίας που στοχευμένα εκτελούσε κόσμο ώστε να, να υπερισχύει η δικαιοσύνη και το καλό της Ελλάδας. Λέγανε η 17 Νοέμβρη. Θέλω να φτάσω κάπου. Ναι, η 17 Νοέμβρη ότι λειτουργεί έτσι. Θέλω να πάω στο φοιτητή τον Θάνο Αξαρλιάν. Ήτανε παράπλευρη απώλεια. Παράπλευρη απώλεια. Ήταν ένα ατύχημα. Όταν ρίξανε με μπαζούκα στον Παλαιόκρασα, εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα πέρναγε ο Θάνος Αξαρλιάν και σκοτώθηκε. Ήτανε μια παράπλευρη απώλεια των επιχειρήσεων. Άλλο θέλω να πω. Όμως υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Εδώ ναι, έχει ένα πόλεμο. Το ότι ήταν παράπλευρη απώλεια είναι γνωστό. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η παράπλευρη απώλεια, πώς πιστεύεις ότι θα είχε εξελιχθεί όλη η κατάσταση? Δεν ξέρω αν θα είχαν πετύχει τον Παλαιοκρασά. Έτσι. Πιστεύω ότι δεν άλλαξε το σχεδιασμό τους. Αυτή ήταν όμως η αιτία, θεωρώ, που τους μαζέψανε. Όχι. Η αιτία ήταν ο Σόντερς, η τελευταία δολοφονία. Εκεί παρενέβη η Μπέντζεσέ. Ο Βρετανός, ο στρατιωτικός. Ναι. Όλοι αυτοί που σκοτωθήκανε από τη CIA είχαν κάνει κάτι. Άλλος πήρε ένα φορτίο όπλων και το πούλησε στους Παλαιστίνιους και στους Ισραηλινούς ταυτόχρονα και τον εκτελέσανε. Όλοι αυτοί οι πράκτορες που δρούσαν εδώ στην Ελλάδα είχαν και μια αποστολή. Έτσι. Θα φτάσουμε και εκεί. Σιγά σιγά. Ωραία, βιάζομαι. Δεν έχω πολύ υπομονή. Κάθε δολοφονία είχε ένα πολιτικό ή οικονομικό αποτέλεσμα. Είδες, η δολοφονία του Αθανασιάδη Μποδοσάκη έδωσε τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής στις αμερικάνικες τράπεζες. Το 55% της Eldorado Gold είναι η Bank of America, η Chase, είναι αμερικάνικες τράπεζες. Ωραία. Δεν είναι
καναδική. Στον Καναδά είναι η έδρα της. Κάθε εταιρεία την ορίζουν οι μέτοχοι, όχι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπορεί να είσαι εσύ σε μια εταιρεία. Μπορεί να γίνεις πρόεδρος, ας πούμε, στο Focus. Αλλά ποιοι είναι οι μέτοχοι του Focus, αυτοί καθορίζουν την ιστορία, την πορεία της εταιρείας. Σωστός. Η τρίτη δολοφονία, καταρχάς πριν σκοτώσουνε, τον Αθανασιάδη Ποδοσάκη, είχαν σκοτώσει το 76 το Μάλιο, τον Ευάγγελο Μάλιο. Ο Ευάγγελος Μάλιος ήταν βασανιστής επί Χούντας, ήταν η έδρα του στην οδό Μπουμπουλίνας 20, βασάνιζε πολίτες Έλληνες και μάλιστα χρησιμοποιούσε πρωτοποριακές μεθόδους βασανισμού. Το σκοτώσαν στις 17 Δεκέμβρη του 76, ακριβώς ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Γουέλς, με το ίδιο 45 του Γουέλς. Και του Γουέλς και του Μάλιου ήταν οι ίδιες ακριβώς δολοφονίες, με το ίδιο 45. 31 Ιανουαρίου του 79 σκοτώνουν τον Πέτρο Μπάμπαλη. Ναι. Τον Πέτρο Μπάμπαλη που ήταν και αυτός στην ασφάλεια μαζί με τον Μάλιο, ο Μπάμπαλης και ο Μάλιος, όταν το 63 έφυγε ο Καραμαλής και πήγε στο Παρίσι, το συνόδευσαν στο αεροδρόμιο και του έδωσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα εισιτήρια. Έτσι, το 63 που έφυγε ο Καραμαλής στο Παρίσι, τον συνόδευσε ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης, οι βασανιστές της Χούντας. Μετά βασανιστές της Χούντας. Έτσι. Το Μπάμπαλη το λέγανε Αιγυπτιακή Βιβλιοθήκη, γιατί είχε φάκελο για όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και τις σχέσεις τους με τη Χούντα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που ήταν εξόριστοι δεν είχαν σχέση με τη Χούντα? Δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αν είχαν ερωτηθεί όταν έμπαινε το τάγκ στο Πολυτεχνείο αν έπρεπε να μπει, ρωτάω. Για το Πολυτεχνείο ποια είναι η άποψή σου? Είναι άλλη ιστορία μεγάλη. Είναι μεγάλη, έχω γράψει site, στο site υπάρχει για το Πολυτεχνείο. Ωραία. Έτσι, πρόσεξε. Το Μπάμπαλη το σκότωσε ο προϊστάμενός του επί Χούντας, στρατηγός του ΝΑΤΟ, Γιώζεφ Λούντς. Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι ήθελε να το συναντήσει. Ο Μπάμπαλης βγήκε από το σπίτι του και με μια ομάδα 4 ατόμων τον εκτελέσανε. Ο Μάλιος, ο προηγούμενος, πριν πεθάνει, είχε πει ότι με σκότωσε ένας ψηλός και μια γυναίκα. Πρόλαβε και είπε τα τελευταία του λόγια. Εσύ είδες στη δίκη της 17 Νοέμβρης καμιά γυναίκα? Καμία. Μπράβο, συνεχίζουμε, πάμε. Όταν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Του δώσανε λοιπόν έξω από το σπίτι του, ο Γιώζεφ Λούντς, είναι στρατηγός του ΝΑΤΟ, Πορτογαλοεβραίος και επαγγελματίας δολοφόνος. Έχει πάρει σε δολοφονίες μέρος στην Πορτογαλία, έχει πάρει σε πραξικοπήματα και αυτός δολοφόνησε τον Μπάμπαλη και το ρίξανε στον ΕΛΑ, στον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα, την οργάνωση που διαλύθηκε ακριβώς τις ίδιες μέρες που διαλύθηκε και 17 Νοέμβρη. Όχι τυχαία. Η μεγαλύτερη δολοφονία όμως ήταν του Μπακογιάννη. Πάμε τώρα, χτυπάς στην πληγή αλάτι ρίχνεις τώρα. Στη δολοφονία του Μπακογιάννη έγινε... Εκεί είναι όλο το ζουμί. Τώρα το ζουμί κρατήσου για να μην πέσεις. Ο Κοσκοτάς όταν ήρθε στην Αθήνα εδώ στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν εκπρόσωπος του Ροκφέλλερ, της Exxon Mobil. Ο Κοσκοτάς ήρθε για να χαράξει οικόπεδα εκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Έτσι, εάν όποιος χαράξει οικόπεδα εκμετάλλευσης στο Αιγαίο θα πάρει και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Ο Κοσκοτάς συνεργάστηκε με τον Μπακογιάννη, αγόρασε την εκδοτική εταιρεία Γραμμή με 300 εκατομμύρια, έβγαλε πολλά περιοδικά και ο Μπακογιάννης δολοφονήθηκε μία μέρα πριν καταθέσει στη Βουλή για την υπόθεση Κοσκοτά. Εκείνη την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης,
κανείς, δεν είχε μαζί του ούτε το προσωπικό του φρουρό στη φυλακά, γιατί είχε προστασία, ούτε το όπλο του, οπλοφορούσε. Πώς η 17 Νοέμβρη ήξερε ότι εκείνη την ημέρα ο Πακογιάννης δεν θα είχε το όπλο του και το προσωπικό του στη φυλακά? Σίγουρα θα είχαν πληροφοριότητες από μέσα, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι ήταν με τη 17 Νοέμβρη, με το δικό μου μυαλό πάντα. Οι Αμερικάνοι ήξεραν ότι ο Πακογιάννης θα δολοφονηθεί. Θα πρέπει να ρωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμοθερ Μπλόνφιλντ, Ρόμπερτ Μπέικερ και Ντέβιτ Σούλερ. Αυτοί οι τρεις πράκτορες της CIA ήξεραν ότι θα δολοφονηθεί. Οι δολοφόνοι του Πακογιάννη ήρθαν από την Κύπρο. Δυο στελέχη της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο Μοχάμεντ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος, και ο οδηγός του, Κασέμ Εομπέρ, τους πήρανε και τους βάλανε σε ένα ξενοδοχείο. Τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού την παραμονή της δολοφονίας και τους εγκατέστησαν σε ένα ξενοδοχείο. Ό,τι λέμε είναι γραμμένο, να μην εκπλήσεσαι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δολοφονήσανε τον Πακογιάννη και την επόμενη ένας από τους δολοφόνους τον έβγαλε πάλι ο Μοχάμεντ Ελ Σαΐντ, τον πήγε στο Ελληνικό και έφυγε, και τον δεύτερο τον πήρε ένας Γιάννης και τον πήγε στο Ελληνικό χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας ή της ΚΙΠ. Ο Γιάννης αυτός ήταν ομάδα υποστήριξης και στη δολοφονία του Μονφεράτου. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Καλά. Τώρα, προς το παρόν καλά. Προς το παρόν καλά. Αυτά που λέμε τώρα δεν έχουν ξαναυποθεί ποτέ σε ραδιόφωνο. Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Δεν θέλω να το ξέρω προς το παρόν. Πάμε παρακάτω. Να μην το ξέρεις. Είναι καλύτερα να το ξέρεις. Όταν ο Ξηρός ζήτησε να φύγει από την οργάνωση και απέτησε 130 εκατομμύρια γιατί ήθελε να φύγει από την Ελλάδα και ο κύκλος στις 17 Νοέμβρη είχε τελειώσει, 29 Ιουνίου του 2002 του δώσανε μια χαλασμένη βόμβα που πήγε να τη βάλει σε μια εταιρεία στο Πειραιά. Η βόμβα έσκασε. Σε κάτι στην Dolphin, κάτι νομίζω, ναι, εκδοτικό. Dolphin Lines, κάπως ναι, έτσι. Ναι. Έτσι. Η βόμβα έσκασε γιατί. Γιατί ενώ είχε περίβλημα μπαταρία σε 9 volt, του είχαν δώσει βόμβα εταιρείας 1,5 volt. Τον Πακογιάννη τον εκτελέσανε. Α, ξέχασα να σου πω γιατί εκτελέσανε τον Πακογιάννη. Ο Κοσκοτάς είχε έρθει να κόψει οικόπεδα εκμετάλλευση πετρελαίων για να εκμετάλλευσε τον Ροκφέλερ. Ο Αρμάνδος Χάμερ εκείνη την εποχή που ήταν ο κυρίαρχος των πετρελαίων είχε μια εταιρεία την Occidental στην οποία είχε ενσωματώσει τα δεξανικά καρτέλ το μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο. Αντέδρασε έντονα και γύρισε το παιχνίδι. Κατάφερε να ελέγξει το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας των ΗΠΑ, εκτελέσανε τον Πακογιάννη, ο Κοσκοτάς έφαγε 25 χρόνια φυλακή και περάσανε και δίκη τον Αντρέα Παπανδρέου. Κάθεσε, πιστεύω ότι κάθεσε. Καθιστός ξεκίνησα πάλι καλά. Λοιπόν, εγώ θα σου πω την άποψή μου όταν ολοκληρώσεις αυτή τη σκέψη. Δεν είναι σκέψη, είναι γραμμένα σου λέω, σε βιβλία. Και τα γραμμένα από μια σκέψη βγήκανε. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που λες έχουν μια βάση, υπάρχουν στοιχεία, είναι μια ορθηγωνία η οποία... Μια ορθηγωνία, μια οπτική γωνία η οποία έχει επιχειρήματα. Αλλά θέλω να σταθώ στον Κουφοντίνα. Θεωρώ ότι τον Κουφοντίνα... Δεν μου άφησες να ολοκληρώσω, θα σου λύσω τις απορίες. Ωραία, να πω λίγο αυτό που θέλω, να ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Θεωρώ ότι σήμερα ημέρα ο Κουφοντίνας τιμωρήθηκε με το σκληρότερο τρόπο σαν εκδίκηση από το σόι του Πακογιάννη.
Και όλο αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδράμει με τη CIA. Όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού, στα 10 μέτρα από την έκρηξη, υπήρχε μια BMW. Περίμενε, ο Ξηρή ήταν και πολύ. Ποιος από τους τρεις Ξηρούς ήταν? Ήταν Σάββας, Βασίλης, είχε... Ο πώς... Σάββας, που στη, για την έκρηξη στον Πειραιά. Ναι. 29 Ιουνίου του 2002. Οι πολυεθνικές που οργάνωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θέλανε σύννεφα τρομοκρατίας και είχαν απαιτήσει να εξαφανιστεί 17 Νοέμβρη. Εκείνη την εποχή αποσύραν οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και τη 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ. Δεν υπάρχει τρομοκρατική οργάνωση που να μην υπάρχει πίσω, ναι, μυστική υπηρεσία. Ο ΆΙΣΙΣ. Τι νομίζω, από πίσω είναι το ΝΑΤΟ. Είχαν βρει και κάτι γιάφκες τότε και ένα όπλο ενός αστυνομικού. Ναι, θα σου πω. Το όπλο ήταν του Μάτι. Ναι, που τον είχαν σκοτώσει. Τον είχαν σκοτώσει στα Πετράλωνα. Την ιδιολοφονία στο Μάτι βρέθηκε λοιπόν, ήταν δίπλα μια BMW με νούμερο 7317, τα νούμερα ανήκαν στο Υπουργείο Γεωργίας. Τι γύρευε μια BMW στα 10 μέτρα του Υπουργείου Γεωργίας εκεί, που δεν είχε μέσα κανέναν. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, ήταν πιθανόν να ήταν μέσα ο Κουφοντίνας και να παρακολουθούσε. Όταν έγινε η δίκη, βγήκε ο Σταύρος Γεωργίου, που ήταν πολιτική αγωγή στον αστιφύλακα Μάτι, ο οποίος σκοτώθηκε, όπως λες και εσύ, στην Εθνική των Πετραλώνων, και είπε: «Κύριοι, μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει εγγράφως ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στα γραφεία της ΕΕΠ». Ναι. «Και παρακαλώ πολύ να έρθει στο δικαστήριο να υποστεί», άκου τα λόγια ακριβώς, «τη βάσανο των ερωτήσεων». Λέει ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του Μάτι, δηλαδή εκπροσωπούσε το Μάτι. Και του απαντάει η ΕΕΠ: «Δεν μπορούμε να έρθει στο δικαστήριο, γιατί πρόκειται για μια υπηρεσία, για μια ενέργεια εθνικής ασφαλείας, και δεν μπορούμε να τη δώσουμε». Μια γυναίκα άλλη υπάλληλος πάλι της ΕΕΠ δίνει συνέντευξη στον Κακαουνάκη και στον Ευαγγελάτο. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube. Έχει γυρισμένη την πλάτη της. Ο Κακαουνάκης προσπαθεί να την αποδομήσει και λέει στον Ευαγγελάτο: «Αυτή είναι υπάλληλος της ΚΙΠ». Και του λέει ο Ευαγγελάτος: «Φυσικά είναι, είναι αυτό εγγυημένο». Τι λέει λοιπόν αυτή η πράκτορα στη συνέντευξη που έχει δώσει? Ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη να εκπαιδεύεται μαζί με πράκτορες της ΚΙΠ στα όπλα. Λέει αυτή. Έτσι. Ναι. Ζητήθηκε πάλι αυτή η πράκτορας. Ήθελε να πάει. Τότε είχε σκοτωθεί ο Τσεβάς. Ο Τσεβάς πέθανε που είχε αναλάβει τη 17 Νοέμβρη με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο και η έρευνά του για τη 17 Νοέμβρη εξαφανίστηκε. Τότε είχε αναλάβει ο Διώτης και είχε ζητήσει αυτή η πράκτορας από τον Παύλο Αποστολίδη, που τότε ήταν διοικητής στην ΚΙΠ και σήμερα ανήκει στο ΕΛΙΑΜΕΠ, να πάει να καταθέσει το δικαστήριο, και ο Αποστολίδης το απαγόρευσε. Δεύτερη μαρτυρία. Ο Θανάσης Τριγάς, στο βιβλίο του «Παιχνίδια Τρομοκρατίας», λέει ότι στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ο Κουφοντίνας έκανε μαθήματα για συλλογή πληροφοριών σε πράκτορας της ΕΕΠ. Τρεις πηγές λένε. Μία στα πρακτικά της δίκης, μία που έχει εμφανιστεί στον Κακαουνά και στον Ευαγγελάτο, και ο Στριγάς, που ήταν στο ΝΑΤΟ μέσα, ειδικό σύμβουλος του ΝΑΤΟ και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέικ. Η ιστορία της 17 Νοέμβρη, γιατί φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής, όπως θα κατάλαβες, είναι πάρα πολύ μυστηριώδης. Όσες δολοφονίες γίνανε... Συγγνώμη να σε διακόψω, έχω ενημερώσει ήδη τη δημοσιογράφο να μην βγάλει δελτίο ειδήσεων για να πούμε και κάποια πράγματα ακόμα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. 5-10 λεπτά, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω, αλλά σε άφησα να αναπτύξεις το λόγο σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω απλά να ολοκλήρωσε και θα σου πω πού θέλω να πάω. Η κάθε δολοφονία που έκανε 17 Νοέμβρη παρήγαγε ένα πολιτικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Οι απλοί πολίτες ποτέ δεν συνδέσανε τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη με πολιτικά
ή οικονομικά αποτελέσματα. Και τώρα τελειώνοντας, θέλω να πω ότι όσα ακούσατε είναι από τρία βιβλία. Τα παιχνίδια τρομοκρατίας του Θανάση Τριγά, ο οποίος ήταν στο ΝΑΤΟ και ήταν και στέλεχος της Bilderberg και πράκτορας της NSA. Τη συνεργασία με τον εχθρό, πάλι του Στριγά, και οι αληθινοί αφέντες του κόσμου, του Γκονζάλες Μάτα, ότι είναι ένας πράκτορας της CIA που έχει αυτομολύσει. Έχει γράψει δύο βιβλία, μόνο δύο βιβλία, το κυνήγαγε η CIA, έκανε πλαστικές και έχει εξαφανιστεί, και παίρνει τηλέφωνο μια φορά το χρόνο το συγγραφέα που έχει ερμηνεύσει τα βιβλία του και τα έχει εκδώσει. Γκονζάλες Μάτα, Ισπανός πράκτορας της CIA. Αυτά είναι τα βιβλία τα τρία, παιχνίδια τρομοκρατίας, συνεργασία με τον εχθρό και αληθινοί αφέντες του κόσμου, για όλα όσα άκουσες και τα έχουν μέσα. Ωραία. Όσοι τα βρούνε... Είναι δικές τους απόψεις λοιπόν. Ναι, είναι καλό να τα πάρουνε. Κοίτα, είναι, επειδή είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτές τις απόψεις, όχι. Κοίτα, ο Θανάσης Τριγάς έχει γράψει για πολλούς πολιτικούς. Κανένας δεν του είχε κάνει μήνυση. Ναι. Επειδή τον προστάτευε ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ένας δημοσιογράφος που έβγαινε τα βράδια και είχε πάρει και μέρος σε πάνελ, κάποιες φορές τον είχαν ρωτήσει οι πολιτικοί τι είναι αυτά που λες, και τους είχε πει στους πολιτικούς που ήταν το πάνελ, μην τολμήσετε να με διαψεύσετε, θα βγάλω τα δικά σας. Έχει γράψει για πολλούς. Κοίτα, για πολλούς, αυτό πολιτικό προσωπικό, ναι. Ούτε ένας δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του, ούτε ένας δεν τον έχει ακουμπήσει. Αν έλεγε για σένα ότι ήσουν ένα δολοφόνος, ναι, και είσαι εκτελέσει τον τραπεζικό, δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του. Βέβαια, να σου κάνω τώρα μια ερώτηση θέλω. Εγώ προσωπικά έχω ακούσει όλη την απολογία του Κοφοντίνα για όσα λέει και δεν λέει. Εμένα μου φαίνεται ένας άνθρωπος μαρξιστής, κομμουνιστής, ο οποίος... Τσιτάτα έλεγε. Τσιτάτα του Μάρξ ήταν η απολογία του. Είχε ένα επαναστατικό πνεύμα, έβγαζε αυτό το επαναστατικό πνεύμα. Τώρα, άμα ήταν κατευθυνόμενος ή όχι... Μα ήταν αναρχικός στα Εξάρχεια στα νιάτα του. Μπράβο, ναι, δεν λέω κάτι. Σου λέω όμως, υπήρχε περίπτωση, στην ερώτηση προχωράω, γιατί δεν μ' άφησε να πει. Ναι, υπήρχε περίπτωση από όλα αυτά τα μέλη της οργάνωσης κάποιοι να μην γνώριζαν ότι τους σύλλεγχε η συγκεκριμένη οργάνωση? Ναι, υπήρχε περίπτωση τέτοια, υπήρχε, αλλά είναι πολύ μικρή περίπτωση. Θα σου πω κάτι. Γιατί εμένα μου φαίνεται αδιανόητο να ήξεραν όλοι ότι τις αποφάσεις τις παίρνει άλλο. Ήτανε τα παιδιά για τα θελήματα. Μα εγώ έτσι όπως τους κόβω, μπήκανε στην ιδεολογία του αγωνιστή, του επαναστάτη και κάνανε ό,τι κάνανε. Ίσως παίζανε θύματα, ίσως του αρχηγού, ναι, πώς να σου το εξηγήσω. Μπορεί και όχι. Να παίρνουν μέρος, ας πούμε, να ξέρουν ότι έγινε μια ληστεία στη δολοφονία του Μάτι που έγινε στα Πετράλωνα. Μπήκε ο Κουφοντίνας μέσα και έδωσε γλυκά στον αστιφύλακα Μάτι που του τα είχε δώσει μια γυναίκα έξω από την τράπεζα. Έχεις δει γυναίκα? Οι γυναίκες εμφανίζονται συχνά στη 17 Νοέμβρη. Στην οδό Μυθύμνης, δύο πράκτορες της CIA έσκασε μια... το 93, έτσι, δύο πράκτορες, ο Ζακ Καρλ Σλιούρα και ο Τζο Φάντης, τους έπιασε η αστυνομία με ένα βανάκι γεμάτο όπλα. Πήρε λοιπόν ο Τόμας Νάιλς, ο πρέσβης της Αμερικής, και είπε αφήστε τους. Έτσι, πρόσεξε, η εφημερίδα Observer το Μάρτιο του 94 αναφέρει ότι δύο πράκτορες στη CIA που είχε συλλάβει η ελληνική αστυνομία ήταν ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Είχανε μέσα στο φορτηγάκι όπλα, περούκες, χειροβομβίδες, τα πάντα, και τους έπιασε η ελληνική αστυνομία. Και πήρε ο Νάιλς από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, τους αφήσαν ελεύθερους, και το φορτηγάκι ήρθε ένας γερανός από την Αμερικάνικη Πρεσβεία το 1994 στην πλατεία Μυθύμνης, στην οδό Μυθύμνης στην πλατεία Αμερικής. Ο Σμπέρβερ το γράφει. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Ότι ήταν ομάδα κρούσης 17 Νοέμβρης.
σου είπα τα ονόματά τους. Ο Τζο Φάντης και ο... Ναι, ξαναανέφερα μπορείς λίγο και τα βιβλία, γιατί ρωτάει ένας ακροατής ποια είναι, δεν τα άκουσε. Συνεργασία με τον εχθρό, Παιχνίδια τρομοκρατίας και Αληθινή αφέντες του κόσμου. Το τρίτο είναι του Γκονζάλες Μάτα. Το κυριότερο είναι τα Παιχνίδια τρομοκρατίας που αναφέρει μέσα και την δολοφονία του Μπακογιάννη και τα ονόματα των πρακτόρων της πρεσβείας της CIA που σου είπα. Ναι. Στα αυτά για να καλυφθούμε. Ωραία. Και... Και πρέπει να είμαστε καλυμμένοι. Καλυμμένοι ολοκληρωτικά δεν είμαστε. Ακόμα έχω κενά. Λοιπόν, στο Χριστόδουλο Ξηρό θέλω να πάω. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με το Χριστόδουλο Ξηρό. Καθένας δεν γράφει τι έχει γίνει. Πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη, όταν εμφανίστηκε, ήταν πιτσιρικάδες. Ο τρίτος ξηρός αδερφός ήταν 2 χρονών. Έχει γεννηθεί το 73. Τη βγάλανε στη σκηνή τη 17 Νοέμβρη το 75 με τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς. Υπόψη ότι η δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμη από στην Ελλάδα, όπως και του Μάγιου. Ο Κουφοντίνας στην απολογία του δεν έχει πει τίποτα για τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρης. Έχει αραδιάσει ένα σωρό τσιτάτα του Μάρξ, του Έγκελς και του Λένιν, έχει συνδέσει μια σειρά από τσιτάτα και λέει μπα. Δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα για τις δολοφονίες. Τα λεφτά, το 1 δισεκατομμύριο ήταν τα λεφτά από τις ληστείες, το έχει υπολογίσει η ασφάλεια, 700 εκατομμύρια δραχμές μέχρι 1 δισεκατομμύριο. Πού είναι? Γιατί δεν έλεγξε κανείς τι έγιναν τα λεφτά? Ρωτάω. Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω. Γιατί παρεμβαίνει ο Νάιλς και λέει αφήστε αυτούς τους δύο που έχει συλλάβει η ελληνική αστυνομία? Αυτό είναι γεγονός ή απλά το γράφει κάποιος σε ένα βιβλίο? Γεγονός. Γεγονός. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι γεγονός αυτό? Πες μέσα στο YouTube. Και δέστα. Υπάρχουν μερικά από αυτά που είπαμε πριν. Το YouTube λένε διάφορα πράγματα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε να έχουμε ως τεκμήριο το YouTube. Ναι, αλλά όταν παρουσιάζεται ο Observer και λέει ότι αυτοί οι δύο ήταν η ομάδα Κρούς της 17 Νοέμβρης, διαψεύουμε τον Observer. Ρωτάω, απλώς ρωτάω. Ναι. Έτσι. Κοίτα. Λέμε και τις πηγές, λέμε σήμερα τις πηγές. Ναι, εννοείται, δεν αμφισβητώ κάτι. Επειδή η συζήτηση που κάναμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται, όχι, ανέφερες κάποια πράγματα από κάποια βιβλία, είναι η δική σου άποψη, δεν υιοθετώ τίποτα εγώ, το είπαμε από την αρχή. Είπα και εγώ κάποια πράγματα. Είναι πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί στο ραδιόφωνο. Εντάξει, είναι μια οπτική γωνία περίεργη. Λοιπόν, θέλω να σου ρωτήσω και κάτι ακόμα για να κλείσουμε και εδώ πέρα με αυτό. Ναι, γιατί πρέπει και ο κόσμος. Η ώρα ανοίγει στον κόσμο, δεν ανήκει μόνο σε μένα. Μπράβο, ναι, θα ανοίξω γραμμές εγώ, μην ανησυχείς. Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, έχει επικεντρωθεί και του αρέσει η συζήτηση. Ήδη στέλνουν κάποια μηνυματάκια. Κοίτα, έχω κάποια κενά και με τον Ξηρό. Θέλω να μου πεις άμα με τη 17 Νοέμβρη εμπλεκόταν πουθενά οι πυρήνες της φωτιάς. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, ούτε εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ό,τι δεν ξέρω, δεν λέω. Σωστός. Ό,τι δεν έχω διαβάσει, δεν το αναφέρω ποτέ στην εκπομπή σου, γιατί σέβομαι την εκπομπή σου και σένα. Μπράβο. Δηλαδή... Ό,τι να τεκμηρίω το, δηλαδή δεν υπάρχει κάπου γραμμένο. Ναι. Και είναι διασταυρωμένο από πηγές διάφορες, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ωραία. Σου λέω τώρα κάτι. Δηλαδή εσύ μου λες ότι στην ουσία η 17 Νοέμβρη δεν ήταν μια επαναστατική οργάνωση και ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές της CIA. Γρηγορή, ο ISIS ήταν εταιρεία πετρελαίων. Μετέφερε το μαύρο πετρέλαιο από το Ιράκ και επειδή το πουλούσε στη μαύρη αγορά, ρύθμισε τις τιμές του πετρελαίου. Τον είπανε τρομοκρατική οργάνωση. Όταν οι Σύριοι κάνουν επίθεση στα χαρακόμματα του ISIS, βρήκαν αξιωματικούς του ΝΑΤΟ μες. Συγγνώμη τώρα, για να μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει τρομοκρατική οργάνωση που να μην είναι από πίσω μυστική υπηρεσία. Όλοι είμαστε σκαναρισμένοι. Πρόσεξε, σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων έβαλε 20 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε μία εταιρεία που είναι στην κατρική της Παλαντήρ που είχε φέρει ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας σκανάρει από το Μάρτι του 20. Εσύ αυτή τη στιγμή που μιλάς είσαι σκαναρισμένος. Κι εγώ και όσοι μας ακούνε. Έτσι. Σε αυτό το σκανάρισμα τι συμπεριέχεται, ρε παιδί μου, δηλαδή τα στοιχεία μας. Θα περιέχει τα χαρακτηριστικά. Μπράβο, το προφίλ μας. Το προφίλ σου όλο, πρόσεξε. Έχουν σκανάρει τον τρόπο που περπατάς, τον τρόπο που κινείσαι, τον τρόπο που τρέχεις. Εγώ τώρα επειδή κάηκα στον μπούτι κουτσένο, οπότε δεν θα με βρούνε.
Αν φορέσει κουκούλα, σε ταυτοποιούν αμέσως. Ξέρουν ποιος είναι μέσα από την κουκούλα. Από τον τρόπο που κουνάς τα χέρια σου. Από τον τρόπο που τρέχεις, που περπατάς. Ναι, 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 κατάλαβα. Η Αθήνα έχει 2.000 βιομετρικές κάμερες. Από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων μας έχουν σκανάρει όλους. Αν κάποιος φορέσει. Τώρα ακούω τους κουκουλοφόρους στο Σύνταγμα και γελάω. Αφού τους έχουν σκανάρει κάμερες, ξέρουν ποιοι είναι. Διάβασα το βιβλίο του Παλαιοκώστα που λες, Δημήτρη. Και έγραφε εκεί πέρα τι γινότανε παλιά. Με τα πλαστά τα διαβατήρια, με τις ταυτότητες. Μπαίνω, βγαίνανε. Είχαν εκεί καμιά 5-6 πλαστά διαβατήρια πάνω τους. Πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Κοίτα, δεν υπάρχουν γιατί έχει προχωρήσει τεχνολογία. Είδες τι λέει τώρα να σου για πω... Για καλό προχώρησε τεχνολογία ή για κακό? Και για καλό και για κακό. Αλλά το κύριο κομμάτι της είναι γιατί πρέπει οι λαοί να είναι σκλαβοποιημένοι. Έχει προχωρήσει, έχει αναπτυχθεί. Μπορείς να επικοινωνείς με την Αμερική και να βλέπεις την ξαδέρφη σου και να της μιλάς. Έτσι έχουν προχωρήσει πολύ. Η ιατρική έχει προχωρήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά... Έχεις χάσει την ιδιωτική ζωή. Δεν υπάρχει πλέον ιδιωτική ζωή. Όποιος πιστεύει ότι έχει ιδιωτική ζωή ή ότι ψηφίζει ελεύθερα, έχει κάνει τρελό λάθος. Κατευθύνουν τις κινήσεις μας, τον τρόπο ζωής μας. Αυτοί τον εφαρμόζουν. Σου λένε θα φοράς τζιν και βλέπεις διαφημίσεις για τζιν. Σου λέει θα τρως χάμπουργκερ, βλέπεις διαφημίσεις για χάμπουργκερ. Έτσι. Κατευθύνουν το lifestyle μας. Ναι. Μας ξέρουν καλύτερα από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας, Γρηγόρη. Φτιάχνουν ένα προφίλ, βλέπουν τι αρέσει. Τα πάντα, τι εισόδο, τι έχεις, που το έχεις κάνει. Τι ψάχνεις στο διαδίκτυο, ανοίγουν μικρόφωνα από κινητά για να ακούσουν το τι λες και το τι θες να αγοράσεις. Μιλάμε, έχουν φτιάξει ένα γενικό προφίλ για τον καθένα, για το τι αρέσει, τι του κάνει. Εγώ το βλέπω αυτό με τις χορηγούμενες διαφημίσεις, συχνά πυκνά που μου πετάει στα social media. Μπορεί να συζητάς με έναν φίλο σου, ας πούμε, για τι να σου πω, για ένα πατίνι που θες να πάρεις και στο καπάκι σου πετάει χορηγούμενη διαφήμιση πατίνια. Τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν προσφορές. Λες τυχαία είναι ότι κάνουν τις προσφορές. Δεν έχουν χαρτογραφεί στο προφίλ των πελατών τους. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Πέρασε μια ώρα. Έτσι ακριβώς. Ναι, όχι, θα σε αποδεσμεύσω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Μια εκπομπή που πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Τι να πω και πέρα. Οι ακροατές θα κρίνουν. Όχι, εγώ όχι, εντάξει. Ναι. Μπορούν να μπουν να διαβάσουν τα στοιχεία. Όχι, ήσουν αναλυτικότατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα είπες. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Έγινε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου.